Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πλήθος πληστηριασμών ακινήτων σε χαμηλές τιμές αναμένεται το Νοέμβριο, με επισπεύδοντες στις τράπεζες, την εφορία, τους δήμους, αλλά και τα φαντς. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια αλλαγή στο καθεστώς που θα γίνονται πληστηριασμοί, η οποία είναι ουσιαστική και η οποία αναμένεται να φέρει πολύ μεγαλύτερο αριθμό πληστηριασμών, όπως είπες, αλλά και σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ποια είναι η αλλαγή? Ότι αφενός μειώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να γίνουν ο δεύτερος και ο τρίτος πληστηριασμός, αν ο πρώτος κηρυχθεί άγονος, και κυρίως ότι μπορεί στην τρίτη περίπτωση η τιμή να είναι πολύ χαμηλότερη από την αρχική. Να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Τι γινόταν μέχρι σήμερα και τι είχαμε διαπιστώσει στους πρώτους μήνες των πληστηριασμών? Ότι έβγαιναν αρκετά ακίνητα, είτε από τράπεζες, είτε από το δημόσιο, είτε από κάποια funds, στην αντικειμενική αξία, η οποία στην αντικειμενική τιμή. Πολλές φορές είναι πολύ υψηλές από τις εμπορικές. Ακριβώς. Και αυτό βλέπαμε, ότι έβγαιναν πολλά ακίνητα, τα οποία είτε τα αγόραζαν οι ίδιες οι τράπεζες σε αρκετές περιπτώσεις, προκειμένου να τα εντάξουν στο χαρτοφυλάκιό τους και ουσιαστικά να μην εγγράψουν την ζημιά, είτε κυρίως ήταν άγονοι οι πληστηριασμοί. Από εδώ και πέρα όμως, από τη στιγμή που θα βγει ο πρώτος πληστηριασμός και δεν θα υπάρξει κάποιος πλειοδότης, θα γίνεται μέχρι στα 40 μέρες θα μπορεί να ξαναβγεί το εν λόγω ακίνητο στον πληστηριασμό στην ίδια τιμή, και μετά, αν δεν υπάρχει και στη δεύτερη περίπτωση πλειοδότης, μπορεί σε μόλις 8 μέρες να ξαναβγεί για τρίτη φορά, και μετά σε τιμή σαφώς μειωμένη. Όπου εκεί μπορούμε να δούμε την τιμή να είναι πραγματικά δελεαστική, να το πω, σίγουρα χαμηλότερη πάντως, και να προσελκύσει υποψήφιους αγοραστές. Άρα, σε σχέση με σήμερα, έχουμε δύο σημαντικές διαφορές. Πρώτον, ότι ο χρόνος από τον πρώτο μέχρι και τον τρίτο πληστηριασμό μειώνεται 48 μέρες από 70 που είναι σήμερα, και κυρίως ότι μετά μπορεί η τιμή να είναι σαφώς χαμηλότερη. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό, αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορούν για χρέη στο δημόσιο να βγουν στον πληστηριασμό ακίνητα ακόμα και για οφειλές της τάξης των 500 ευρώ, ενώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα funds τα οποία έχουν πάρει στην κατοχή τους πάρα πολλά κόκκινα δάνεια. Αυτό λοιπόν από τη μία διευκολύνει κάποιες καταστάσεις, καθώς είναι σε κάποιες περιπτώσεις προς το συμφέρον και των πληστηριαζόμενων να βγουν τα ακίνητα στον πληστηριασμό, να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Όμως εγείρει πάρα πολύ μεγάλους προβληματισμούς και γύρει και κοινωνικά ζητήματα. Αν δηλαδή θα βγαίνουν κάποια ακίνητα στον πληστηριασμό, κυριολεκτικά έναντι πινακίου φακής, και μπορούμε να δούμε δηλαδή να βγαίνουν στο σφυρί περιουσίες για πολύ λίγα χρήματα. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι τα funds έχουν πάρει πάρα πολλά ακίνητα σε ένα ψήγμα του κόστους, ακόμα και χαμηλά, να τα δώσουν στους συμφέρει. Συμφέρει. Δηλαδή. Οπότε και αυτό έχει μεγάλο θέμα και ο κάτοχος του ακινήτου, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό να βγει στο πληστηριασμό, ακόμα και να βγει και να πάρει κάποια χρήματα και να καλύψει τουλάχιστον όλες τις οφειλές του, από το να βγει το σπίτι στο πληστηριασμό και το σπίτι και να και το σπίτι και να συνεχίσει να χρωστάει. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας από το Νοέμβρη, και μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν αυτό και οι τράπεζες, αλλά και το δημόσιο.